Το highlight της καριέρας του Ριβάλντο, ανάποδο τσαλίδι στις καθυστερήσεις, ιδανική στιγμή για προσδοκίες. 18 Ιουνίου 2001, την τελευταία αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος, στέλνει μέσω ενός ονειρεμένου hat-trick την Μπαρτσελόνα στο Champions League με αντίπαλο τη Βαλένθια στο Camp Nou. Την αλήπη άραγε από τη συλλογή του 32χρονου Σολίστ, ο Ριβάλντο έχει κληρώσει τα όνειρά του με παγκόσμιο κύπελο, Champions League, πρωταθλήματα Ισπανίας. Το 1999 αναδεικνύεται καλύτερος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με τα περιοδικά World Soccer και France Football. Πραγματικό superstar μέσα και έξω από τα γήπεδα ήταν η ισότιμη μορφή των τριώρων, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο και η αυτού μεγαλειώτης, στον δρόμο προς την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου της Απανατολής. Και να σκεφτεί κανείς πως η πορεία προς την καταξίωση ξεκίνησε με φόντο την απόλυτη φτώχεια όταν ο πιτσιρικάς Βίτορ Μπαρμπόσα Φερέιρα έπρεπε να διανύσει διαδρομή 5 χιλιόμετρων χωρίς παπούτσια για να φτάσει στην προπόνηση της πρώτης του ομάδας. Τώρα τα παπούτσια που φορά φέρουν την υπογραφή του και αποτελούν το πολύτιμο λίθο του αθλητικού μάρκετινγκ. Ο θεός της μπάλας καλείται να ποτίσει το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη με την άβρα ενός μεγάλου ηγέτη και να φυλακίσει στο παλάτι του Ολυμπιακού τις προσδοκίες για το ευρωπαϊκό όνειρο. Παλιά του Ροναλντίνιο. Κοιτάξτε, φοβερό κοντρόλ. Ριβάλντο, σουτ γκολ. Ένα εκπληκτικό σόλο από το Ριβάλντο. Ό,τι δεν μπορούσαν να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι επί 65 λεπτά, το έκανε μόνος του αυτός ο πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ο Ριβάλντο. Θαυμάστε τον και δοξάστε τον. Η επικεφαλίδα της άφιξης του Ριβάλντο στο μεγάλο λιμάνι θα μπορούσε να αποτυπωθεί με την εκ νέου συνάντηση δύο φίλων. Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύ καιρό από τότε που μαζί με τον Ζιοβάνι τρέλαιναν κόσμο στο Camp Nou με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο Ριβάλντο μετακομίζει στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας το 1997 και μαζί με τον κολλητό του και τον Σόνι Άντερσον συνθέτουν τη βραζιλιάνικη παροικία που οδηγεί την Μπάρτσα στο Double. Εκείνη τη χρονιά ο Ριβάλντο πέτυχε 19 γκολ. Το 1998 στην εναρκτήρια αναμέτρηση του Μουντιάλ, ο Ζιοβάνι αγωνίζεται μαζί με τον Ριβάλντο με τη φανέλα της Ελεσάο απέναντι στη Σκωτία. Ήταν η μοναδική του συνύπαρξη στον αγωνιστικό χώρο με το εθνόσημο στο στήθος. Ιδανικό timing για να συνυπάρξουν ξανά ο Θεός με τον Μάγο. Ο Ζιοβάνι μόλις πραγματοποίησε την πιο όρημη σεζόν της καριέρας του και ο πολύς Ριβάλντο θέλει να δώσει απαντήσεις για την απουσία του την περασμένη χρονιά. Την απόλυτη αμηχανία έζησαν οι νέοι συμπαίκτες του Ριβάλντο στον Ολυμπιακό. Κατά την αναχώρηση της ομάδας για το ZFL, το όλοι ζήτησαν να μάθουν πληροφορίες για το μέγεθος της αλήθειας που συνοδεύει τη μεταγραφή. Όταν πήραν καταφατική απάντηση, συνέχισαν να απορούν ενώ μερικοί έκαναν το σταυρό τους, μη πιστεύοντας την κίνηση του Προέδρου της ομάδας, Σωκράτη Κόκαλη. Ένας από τους παίκτες πιστεύω ότι χρειάζεται σαν νεκά κύπεδα, χρειάζεται και στον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι θα προσφέρει όσο έχει προσφέρει και όλα αυτά τα χρόνια. Όπως όλα δείχνουν, ο Βραζιλιάνος δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού, καθώς οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται μία ανάσα από την απόκτηση του Βασίλη Λάκη και του Γιαννάκη Οκά. Ενώ η αναζήτηση για κεντρικό αμυντικό εγνωσμένης αξίας συνεχίζεται. Μην το πιστεύετε, μην φοβάστε. Δεν θα έρθει έτσι για πλάκα ήρθαμε. Πρωταπριλιά είναι. Πρωταπριλιά είναι. Ο Μπέκαμ θα έρθει, μην το πιστεύετε. Άντε γεια! Κι όμως δεν πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο. Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεταγραφική επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο Ριβάλντο ντύθηκε στα Ερυθρόλευκα. Η συμφωνία των δύο πλευρών επιτεύχθηκε στην Ισπανία και την Τετάρτη ο Ριβάλντο, συνοδευόμενος από τον Γιώργο Λούβαρη, ήρθε στη χώρα μας. Απομένει κάτι περισσότερο από μισή ώρα μέχρι να φτάσει το αεροπλάνο το οποίο μεταφέρει το Βραζιλιάνο superstar επιθετικό του Ολυμπιακού, το Ριβάλντο. Και περισσότεροι από 2.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται έξω από την πύλη 7, από όπου θα περάσει το αυτοκίνητο το οποίο θα μεταφέρει το Ριβάλντο για τον Πειραιά. Λίγο μετά τις 6.30 η γκρι λιμουζίνα κάνει την εμφάνισή της από την πίστα του αεροδρομίου. Στο μπροστά κάθισμα ο αντιπρόεδρος πάει Γιώργος Λούβαρης και πίσω ο Ριβάλντο με τη σύζυγό του και τον γιο τους και το τι επακολούθησε απλά δείτε το. Έλα! Το έχεις πίστεψει ότι σε λίγα λεπτά της ώρας θα βρίσκει το Ριβάλντο και δεν έρχεται για διακοπές, αλλά για τον Ολυμπιακό. Όντως έτσι είναι.
περιμένουμε με αγωνία την παρουσία του εδώ. Ελπίζουμε σε λίγα λεπτά να είναι εδώ γιατί. Τρελαμένοι είμαστε, τρελαμένοι. Έχουμε τρελαθεί. Περιμένουμε μία ώρα εδώ και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Όταν το διάβασα σήμερα το πρωί και το μάθες στο Ριβάλντι, πένε στον Ολυμπιακό. Εγκεφαλικό έπαθα. Εγκεφαλικό. Το πίστεψες? Έπεσα κάτω στο περίπτερο. Τι πίστεψες όταν αλλάζει πλέον στον Ολυμπιακό? Πολλά. Θα δούμε τώρα. Πιστεύω ότι στρώσει την ομάδα ο Μπάγεβιτς. Την Ευρώπη, βασικά. Αρολάρι. Θα δούμε, περιμένουμε όλοι Ολυμπιακοί με αγωνία. Τι περιμένεις εδώ? Τον Ριβάλντο. Ξέρεις ποιος είναι ο Ριβάλντο? Ναι. Τι είναι ο Ριβάλντο? Ένας παίκτης. Καλός. Καλός. Όταν ξύπνησες το πρωί και έμαθες για τον Ριβάλντο, το πίστεψες? Το πίστεψα, γιατί πίστευα ότι φέτος θα έκανε μια μεταγραφή πολύ καλή ο Κόκαλης, αλλά τόσο μεγάλο Βεληνικής δεν το περίμενα. Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει πράγματι εποχή Ολυμπιακός? Άλλαξε εποχή, έχει αλλάξει εδώ και καιρό εποχή, αλλά με αυτή τη μεταγραφή θα αλλάξει ακόμα περισσότερη. Βραζιλιάνο είμαι, ναι. Πόσο σημαντικό είναι που ένας παίκτης σαν τον Ριβάλντο έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα? Επειδή είμαι γαβρίνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρομερό δίδυμο με το γιο. Πάρα πολύ. Το πίστεψες όταν διάβασες σήμερα το πρωί ότι θα έρθει ο Ριβάλντο? Εγώ δεν το ήξερα. Το μάθα μετά. Και είσαι εδώ για να το υποδεχθείς? Ναι. Και από τη νέα χρονιά στο Καραϊσκάκι με τις βραζιλιάνικες σημαίες και τα ταμπούρλα. Και βέβαια. Και σαμπά. Και σαμπά. Τόνον έσκασε στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός ενέταξε στο δυναμικό του το βραζιλιάνο superstar Ριβάλντο, ο οποίος έφτασε το απόγευμα στην Ελλάδα. Κατά την άφηξή του, το Ελευθέριος Βενιζέλος έγινε αντικείμενο λατρείας από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους τόνο και ξεχωριστό χρώμα. Δεν θα έρθει έτσι για πλάκα ήρθαμε. Πρωταπριλιά είναι. Πρωταπριλιά είναι. Ο Μπέκαμ θα έρθει, μην το πιστεύετε. Άντε... Λίγο αργότερα, ο Βραζιλιάνος Superstar μίλησε για πρώτη φορά στους εκπροσώπους του τύπου, αναφερόμενος στη νέα του ομάδα. Είχε άλλες προτάσεις, αλλά μπήκε μέσα Ολυμπιακό, λόγω φιλία του Ζωβάνι. Ήταν πολύ δύσκολο η διαπραγματεύση, αλλά το καταφέρουμε χθες με τον κύριο Λούβαρη και με το δημοσιότητα τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο, δόξα το πήραν το ευρωπαϊκό. Και μια μεγάλη συγχαρητήρια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με λίγα λόγια είπε ότι πιστεύει ότι θα έχει η επιτυχία που είχε σε όλη τη εβδομάδα που έχει περάσει και πιστεύει ότι θα είναι πάλι πρωταγωνιστής εδώ στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Ο Ριβάλντο αύριο αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες και καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας του με την ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού. Νωρίς το πρωί της Τρίτης αναχώρησε όμως και η αποστολή του Ολυμπιακού για την Αυστρία, όπου και θα πραγματοποιηθεί το... Ο Βραζιλιάνος ήρθε με τη γυναίκα για το παιδί του κουβαλώντας αμέτρητους τίτλους. Πρωταθλητής κόσμου το 2002, κάτοχος του Κόπα Αμέρικα, δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ισπανίας με την Μπαρσελόνα, ένα Champions League και ένα κύπελο Ιταλίας με τη Μίλαν. Ενθουσιασμένος από την αποδοχή του κόσμου, χαρούμενος για τη νέα του ομάδα και αισιόδοξος για τους στόχους της καριέρας του, εμφανίστηκε ο Ριβάλντο με το που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Dessa briga, né, em me contratar e com a amizade que eu tenho com o Giovanni e também pelo futebol da Grécia, por ter sido campeão, que surpreendeu muitas seleções, consideradas seleções que poderia ter. Tá feliz vendo de novo ele jogando num time. E me harúmeno, que me poli harúmeno por ver o batera muito sana peso por dorso. Το πρωί θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν θα υπογράψει το συμβόλαιο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης για άλλο ένα με τον Ολυμπιακό. Ένας τέτοιος παίκτης πιστεύω ότι χρειάζεται στα ελληνικά κήπεδα, χρειάζεται και στον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι θα προσφέρει όσο έχει προσφέρει και όλα αυτά τα χρόνια. Η νέα του ομάδα βρίσκεται από το απόγευμα στο Ζέιφελ της Αυστρίας, όπου